Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν άτομα εκεί έξω που δεν είναι τόσο μέσα στο χώρο των σούπερ ηρώων, ρε παιδί μου, και θα βλέπουν τον χαμό που γίνεται με το No Way Home και θα αναρωτιούνται το γιατί γίνεται τόσος χαμός για μια ταινία. Από την εποχή των 50s λοιπόν υπάρχουν σούπερ ήρωες. Όσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο και περισσότεροι σούπερ ήρωες έβγαιναν στην επιφάνεια. Σούπερ ήρωες που ρίχνουν λέιζερ από τα μάτια. Σούπερ ήρωες που πετάνε, που έχουν σούπερ δύναμη, που έχουν σούπερ ταχύτητα, που είναι άτρωτοι, που δεν κουράζονται ποτέ. Και ο Σούπερμαν που τα έχει όλα αυτά μαζί. Όσοι και αν πέρασαν όμως κυρίες και κύριοι, όσοι και αν παρουσιάστηκαν στο κοινό των κόμικ, κανείς δεν κατάφερε να μπει στην καρδιά όλων όσο ένας. Και το όνομα αυτού, Spider-Man. Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο Peter Parker λατρεύτηκε και συνεχίζει να λατρεύεται δηλαδή μέχρι και σήμερα όσο κανείς άλλος σούπερ ήρωας. Τι ξεχωριστό ρε παιδί μου έχει ο άνθρωπος αράχνη που δεν το έχουν όλοι οι άλλοι. Όμως παιδιά, πριν πάμε παρακάτω, θέλω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Το σημερινό βίντεο γίνεται σε συνεργασία με την Surfshark. Πριν λίγο καιρό έχασα το κανάλι μου από hackers. Ναι, εντάξει, άντε ρε φλάκα, φύγε από εδώ. Άντε, ακούμε δύο σοβαρές κουβέντες. Λοιπόν, το Surfshark είναι η υπηρεσία VPN της καρδιάς μας. Πολύ απλά γιατί τα κάνει όλα και συμφέρει. Επίσης, γιατί στηρίζει το κανάλι αυτό, σημαντικό. Θα σας πω όμως τι κάνω εγώ με το Surfshark, γιατί το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό και η αλήθεια είναι ότι μου έχει λύσει τα χέρια, παιδιά, ειλικρινά. Θέλω να ανοίξω ένα επικίνδυνο email, αλλά να μην κολλήσω βλενόρια και μου πάνουν τα πάντα από το PC. Ανοίγω το Surfshark. Θέλω να μπω σε κάποιο site που κανονικά δεν έχω πρόσβαση ως κάτοικος Ελλάδας. Ανοίγω το Surfshark. Θέλω συνδρομή Netflix και Amazon Prime με τιμές Τουρκίας και όχι Ελλάδας. Ανοίγω το Surfshark. Ή μήπως θέλω Disney Plus και HBO Max συνδρομή ενώ δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Τι κάνω? Πάμε όλοι μαζί. Ανοίγω το Surfshark. Μπράβο τα παιδιά μου. Και ακούστε τώρα το καλύτερο από όλα αυτά. Η Surfshark ξηγήθηκε και πάλι για όλους τους θεατές αυτού εδώ του καναλιού και δίνει λόγω Black Friday 83% έκπτωση και τους 4 πρώτους μήνες δώρο. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό ούτε 2 ευρώ το μήνα. Με 1 ευρώ και κάτι λοιπόν το μήνα μπορείς να παίζεις μπαλάρα στο παγκόσμιο ίντερνετ χωρίς φόβο και χωρίς περιορισμούς. Σε όσες συσκευές και να έχεις και ό,τι συσκευή και να έχεις. Κινητό, tablet, υπολογιστή, iPhone, σε όλα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Surfshark. Και αν ακόμα δεν έχεις πιστεί για το αν το Surfshark θα σου φανεί χρήσιμο ή όχι, σου δίνει ένα μήνα την ευκαιρία να το δοκιμάσεις και αν δεν σου αρέσει, σου επιστρέφουν τα λεφτάκια σου πίσω. Σαν ωραίοι κύριοι και κυρίες που είναι εκεί. Πάτησε λοιπόν στο link που θα βρεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο και άρπαξε την ευκαιρία να σερφάρεις άφοβα στο παγκόσμιο ίντερνετ. Τι θα γίνει τώρα με σένα, μωρέ! Τι θα κάνω χωρίς κανάλι εγώ! Τι να κάνω εγώ! Να έχεις VPN Surfshark! Πήγα πάνω! Στο link κάτω στην περιγραφή. Α, καλά τα έλεγε αυτό τόση ώρα όμως. Ξέχασα τι έλεγα. Α, ναι. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε παρέα στο ερώτημα γιατί ο Spider-Man είναι ο πιο αγαπητός σούπερ ήρωας ever. Εγώ από εδώ, εσείς στο τέλος αυτού του βίντεο, από κάτω στα σχόλια. Έτοιμοι! Let's talk! Πριν ξεκινήσω να λέω τα δικά μου, να πω σε αυτούς που τους αρέσει αυτό που βλέπουν εδώ πέρα να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να πω πως στο YouTube μου λέει πως το 50% των ατόμων που βλέπουν αυτό εδώ το κανάλι δεν έχουν πατήσει το κουμπί της εγγραφής. Γιατί ρε παιδιά, πατήστε το κουμπάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Αφού σας αρέσουν, αφού τα γουστάρετε. Τσάμπα είναι. Πάτε το κουμπάκι και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Και όπως πάντα, δεν σας ξεχνάω να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να τα πούμε. Φαινόμενο Spider-Man, κυρίες και κύριοι. Για να καταλάβετε πόσο μακριά είναι σε δημοτικότητα ο άνθρωπος αράχνη σε σχέση με τους υπόλοιπους, θα αναφερθώ πρώτα στην ταινία Captain America Civil War. Αυτή λοιπόν η ταινία είχε μέσα Iron Man, Captain America, Black Widow, Winter Soldier, Wanda, Vision, Hawkeye, Falcon, War Machine, Ant-Man και Black Panther. Και όμως, όλοι αυτοί πέρασαν σε δεύτερη μοίρα όταν ο κόσμος είδε ότι σε αυτή την ταινία θα εμφανιστεί ο Spider-Man. Τώρα, εσύ θα μου πεις, εντάξει ρε Θωμά, ήταν και το ότι εμφανίστηκε ένας νέος Spider-Man, γι' αυτό έγινε τόσος χαμός. Το ακούω, αλλά θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι αν εμφανιζόταν στην ταινία ένας νέος Captain America, ας πούμε, θα γινόταν ο ίδιος χαμός? Εννοείται πως όχι. Μέχρι να βγει ο Spider-Man στη φόρα το 1962, οι πιο δημοφιλείς σούπερ ήρωες μέχρι εκείνη τη στιγμή άνοικαν στην DC και ήταν οι Superman και Batman.
Πάμε λοιπόν πρώτα να αναλύσουμε αυτούς τους δύο χαρακτήρες για να δούμε τι ήρθε και άλλαξε ο Spider-Man. Ο Kal-El, aka Superman, είναι ένας εξωγήινος από τον πλανήτη Krypton, ο οποίος εστάλει στη γη για να σωθεί από τον αφανισμό του πλανήτη του. Μεγαλώνει σε ένα σχετικά υγιές περιβάλλον που προσπαθούσε να κρύψει από τον κόσμο τις σούπερ δυνάμεις του, μέχρι να είναι έτοιμος να επιλέξει εκείνο τον δρόμο του. Ο Superman καταρχάς είναι πανέμορφος και κάνει τα πάντα. Σαν σούπερ ήρωας τα έχει όλα. Είναι σχεδόν OP χαρακτήρας, θα λέγαμε. Τι σχεδόν δηλαδή, OP είναι. Το μόνο πράγμα που μπορεί να τον αποδυναμώσει ως και να τον σκοτώσει, ανάλογα την ποσότητα που θα χρησιμοποιήσει ο καθένας, είναι ο Κρυπτονίτης. Το οποίο είναι ένα πέτρωμα από τον πλανήτη του. Παρ' όλα αυτά, εδώ στη γη βρίσκουμε, δεν έχουμε θέμα. Πάμε τώρα στον Batman. Ο Bruce Wayne είδε τους γονείς του να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια του σε πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα να τον μεγαλώνει ο Butler της οικογένειας. Επί της ουσίας, ο Bruce είι ένας πολυεκατομμυριούχος ή δισεκατομμυριούχος που προσπαθεί να πάρει εκδίκηση για τον άδικο θάνατο των γονιών του αρχικά και μετέπειτα μεταλλάσσεται στον προστάτη της Gotham. Όπως τα καταλάβατε λοιπόν, παρόλο που αυτοί οι δύο ήρωες έχουν και πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, αλλά και σαν χαρακτήρες είναι πολύ ενδιαφέροντες, έχουν ένα κοινό μειονέκτημα. Κανένα παιδί ή γενικά κανένας δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί τους. Κανένας δεν μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτούς. Κανένα παιδί δεν θα μπορούσε να είναι εξωγήινος από τον Krypton, ούτε να γεννηθεί δισεκατομμυριούχος. Καλά, στη δεύτερη κατηγορία υπάρχουν παιδιά που μπορούν να ταυτιστούν, αλλά πόσοι να είναι. Και αυτά τα παιδιά που γεννιούνται δισεκατομμυριούχοι συνήθως ή μάλλον ποτέ δεν θέλουν να γίνουν τον Batman. Αυτό ακριβώς το κενό λοιπόν ήρθε να καλύψει το 1962 ο Friendly Neighborhood Spider-Man. You make this? Yeah. This is a wind turbine. You make this? No way. Ο Peter Parker λοιπόν, σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες, είναι απλά ένα μικρό αδύναμο παιδάκι με γυαλάκια από τη Νέα Υόρκη που είναι γκικάκι με τα gadgets, έχει τις ανασφαλιές του, στο σχολείο του τρώει bullying από τα κολόπεδα της φάσης, δηλαδή εν ολίγης είναι ο μέσος έφηβος. Ένας χαρακτήρας που μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας μαζί του. Όμως δεν σταματάει εδώ το σημερινό θέμα. Ο Peter Parker γίνεται ένα ατύχημα όταν μια μεταλλαγμένη αράχνη τον τσίμπησε και με κάποιο τρόπο του μετέφερε τις δυνάμεις της. Είναι δυνατός ο Spider-Man, έτσι, δεν είπε κανένα το αντίθετο. Έχει πολλά skills, αλλά δεν είναι OP ρε παιδιά. Πάντοτε έχει το άγχος ότι μπορεί ο αντίπαλός του να τον κερδίσει. Και ακριβώς αυτό είναι το γοητευτικό σε αυτόν τον σούπερ ήρωα. Ότι είναι ατελής, έχει ψεγάδια, δεν είναι τέλειος, ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα γίνει. Ο Peter Parker από τη στιγμή που τον τσιμπάει αυτή η αράχνη, δεν έχει κανένα να του μάθει πώς να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του. Δεν έχει κανένα ρε παιδί μου να του πει κάτσε κάτω να σου μάθω πώς γίνεται. Πώς να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Όλα τα μαθαίνει από μόνος του. Φτιάχνει μόνος του τη στολή του. Φτιάχνει μόνος του τους εκτοξευτές ιστού του. Είναι εντελώς αυτοδίδακτος και όλα αυτά, παρόλο που αποκτά σούπερ δυνάμεις, τον κρατάνε σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπινο. Γιατί ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις σούπερ ηρώων η πραγματική ταυτότητα του χαρακτήρα κάποια στιγμή έρχεται σε δεύτερη μοίρα, στην περίπτωση του Peter Parker αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Ακόμη και ως Spider-Man, ο Peter κουβαλάει τα καθημερινά του προβλήματα μαζί. Thor, Hulk, good to finally meet you guys. Σε κάθε του μάχη κουβαλάει αυτά τα προβλήματα και παρόλα αυτά συνεχίζει να προσπαθεί να κάνει πάντα το σωστό. Αν και πολλές φορές αποτυγχάνει και κάνει τα πράγματα χειρότερα. Γιατί όπως είπαμε δεν είναι τέλειος. Αυτός πάντοτε το ξεπερνάει όμως αυτό και συνεχίζει να προσπαθεί. Και αφού είπαμε για τα προβλήματα, πάμε να δούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν όλα αυτά στο γενικό σύνολο του χαρακτήρα. Ο Peter Parker ως έφηβος είναι φουλ ανθρώπινος, αλλά το ίδιο παραμένει και όσο μεγαλώνει. Εξακολουθεί να έχει καθημερινά προβλήματα, όπως το ότι πρέπει να πληρώνει τον νίκη του, ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να είναι εντάξει απέναντι στην κοπέλα του, προσπαθώντας να προλάβει τα πάντα. Πάνω κάτω δηλαδή, ό,τι περνάμε όλοι στη ζωή μας. Τώρα χρειάζεται να πω κι άλλα. Θα πω κι άλλα. Τόση ώρα τι δεν έχω αναφέρει. Δεν έχω αναφέρει παιδιά καν το μέγιστο των προβλημάτων που άλλαξε την παιδική ηλικία του Peter Parker και όλων μας. Ο Peter λοιπόν μεγάλωσε με τους θείους του May και Ben Parker. Ο θείος Ben λοιπόν χάνει τη ζωή του μετά από λάθος του Parker αφού είχε αποκτήσει τις δυνάμεις του Spider-Man και προσπάθησε να τις χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνάμεις για να βγάλει χρήματα. Remember, with great power
comes great responsibility. Με την μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, και αυτό ο Peter Parker το μαθαίνει στον εαυτό του, αλλά ταυτόχρονα το μαθαίνει και σε εσένα. Πώς λοιπόν να μην λατρέψεις τον Spider-Man? Είτε είσαι 8, είτε 15, 30, είτε είσαι 50, όποια και να είναι η ηλικία σου, δεν θα σταματήσεις ποτέ να τον λατρεύεις. Γιατί ο άνθρωπος Αράχνη δεν είναι απλά σούπερ ήρωας, είναι ένα μάθημα ζωής. Ένα μάθημα ζωής που το πέρασες και θα θες να το περάσεις και στο παιδί σου. Ένας ατελής έφηβος που μετατρέπεται σε έναν ατελής σούπερ ήρωα που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για καλό σκοπό και όχι για να βγάλει τα κόμπλεξ του σε όσους τον πλήγωσαν και ας κάνει πολλές φορές λάθη. Που όλα τα προβλήματά του τα αντιμετωπίζει με χιούμορ. Ακόμα και τις στιγμές που βρίσκεται λίγο πριν το τέλος, δεν τα παρατάει, θα προσπαθήσει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο να νικήσει ή να πέσει μαχόμενος. Και στην τελική, ρε παιδιά, μην κρυβόμαστε, οι σούπερ δυνάμεις που έχει, αλλά και το στυλ που έχει, είναι ό,τι πιο cool υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Clouds to start us off. Περπατάει σε ταβάνια, περπατάει σε τείχους, πετάει στο από τα χέρια του, έχει σούπερ δύναμη, σούπερ αντανακλαστικά και την αίσθηση της αράχνης. Χρειάζεται να πω κι άλλα. Αυτός είναι ο Peter Parker που όλοι αγαπήσαμε, όλοι αγαπάμε και όλοι θα συνεχίζουμε να αγαπάμε όσα χρόνια πατούμε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Αυτός είναι ο σούπερ ήρωας που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Αυτός είναι ο Spider-Man. Why am I telling you this? If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Σήμερα θέλω κάτω από το βίντεο να μου γράψετε στα σχόλια τι είναι αυτό που αγαπάτε πιο πολύ στον άνθρωπο Αράχνη. Εάν ξέχασα κάποια από τα καλά του, να το προσθέσετε, ή εάν έχετε κάποιον άλλο αγαπημένο χαρακτήρα, θα ήθελα να το μοιραστείτε κάτω μαζί μου. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, να ευχαριστήσουμε πολύ τη Surfshark που ήταν μαζί μας στο σημερινό βίντεο. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα.